Κύριε Βερέμη, όλο αυτό βγάζει στην επιφάνεια και μια βαθύτερη παθογένεια πάντως. Η παθογένεια έχει ημερομηνία γεννήσεως από τη γέννηση του ελληνικού κράτους. Πρέπει να πούμε ότι όπως και οι άλλοι Βαλκάνοι δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των Ελλήνων η κατακαιρματισμένη κοινωνία, στην πούμε έτσι, που είναι μια κοινωνία με ημέτερους, με φίλους, με οικογένειες, με γνωστούς και η κάθε μία αυτή ομάδα που κόβει όλες τις κοινωνικές τάξεις έτσι καθέτος θα έλεγα αντιμετωπίζει τις άλλες ομάδες με τα ίδια περίπου στοιχεία ως αντιπάλους. Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε να παλινδρομεί στον καιρό μας, γιατί η Ελλάδα ήταν εξαιρετικά τυχερή στην δημιουργία της. Είχε πατέρες ας πούμε του έθνους σαν τον Καποδίστρια, τον Χαρίλαο Τρικούπη, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτοί ήταν όλοι άνθρωποι που πίστευαν στην κοινωνία των πολιτών, σε ένα λογικό, σε ένα εκλογικευμένο σύστημα. Δυστυχώς η κοινωνία από κάτω πάντα λειτουργούσε με πελατειακούς τρόπους, με κατακαιρματισμένες δυνάμεις και αυτό εξακολουθεί βέβαια και σήμερα. Φαίνεται έρχεται όμως τώρα και με συγχωρείτε που σας διακόπτω κύριε καθηγητά, έρχονται στιγμές σαν αυτή που ζούμε τώρα που είναι μια οικονομική κρίση στην οποία αναζητάς μια υπευθυνότητα, μια κοινωνική ευθύνη, δεν ξέρω πώς μπορώ να το πω, από πλευρές δεξιά και αριστερά που όλα αυτά τα προβλήματα βγαίνουν στην επιφάνεια με έναν τρόπο εκρηκτικό. Μα η παθογένεια του συστήματος φαίνεται όταν καλείται ο λαός να κάνει θυσίες γιατί υπάρχουν δημοσιονομικά προβλήματα. Τότε είναι πολύ πιο φανερή η παθογένεια αυτού του συστήματος και τότε αμήνονται και οι προνομιούχοι αυτού του συστήματος που είναι πάρα πολλοί, δεν είναι ένας και δυο. Είναι ένα σύστημα που σε τεράστια έκταση κερδίζει από αυτή την ιδιαίτερη μεταχείριση. Το θέμα είναι πόσο εκρηκτικό και πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει ο κατακαιρματισμός της κοινωνίας μας, δηλαδή η δημιουργία πολιτών ή εργαζομένων δύο ταχυτήτων σε αυτή τη φάση. Δυστυχώς η κατακαιρματισμένη μας κοινωνία αντιστρατεύεται την κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή αυτό που προσπάθησαν οι καλοί μας ηγέτες του 19ου και μέρος του 20ου να μας επιβάλλουν, δηλαδή μια κοινωνία λογική, εκλογικευμένη και κοινωνία δικαίου, κράτος δικαίου, αυτά όλα υπονομεύονται από την πρακτική του κάθε ένα από εμάς. Γιατί κακά τα ψέματα, καθένας από εμάς σε κάποια περίσταση γίνεται τμήμα αυτής της κατακαιρματισμένης κοινωνίας. Συνεπώς ή πρέπει το κράτος να είναι περίπου αυταρχικό και να μας επιβάλλει με τη βία κανόνες, πράγμα που του Έλληνα ο τράχυλος δεν υποφέρει ως γνωστόν και δεν είναι και καλό ούτε σωστό, προβάλλος. Ή όλοι μας να αποφασίσουμε ότι πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.